πάμε να συζητήσουμε για την επιχειρηματικότητα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το άνοιγμα του φθινοπόρου για το πώς καταγράφονται τα δεδομένα. Μαζί μας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ο κ. Γιάννης Τουρπής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί να καταγραφεί το επόμενο διάστημα. Σίγουρα όμως τα δεδομένα για το καλοκαίρι ήταν εντελώς διαφορετικά. Ποια είναι η κατάσταση στην αγορά και στην επιχειρηματικότητα, κλείνοντας και αυτή η περίοδο, κύρια τουριστική περίοδος, που περιμένατε σίγουρα κάτι, αλλά. Αλλά είμαστε, όπως είπατε, σε μια φάση που κλείνει περίοδος. Έχει σταματήσει πλέον η ελπίδα, μήπως κάτι γινόταν. Δυστυχώς, από ό,τι ξέρετε κι εσείς, και κυρίως αυτοί που ασχολούνται με τους αριθμούς για τον τουρισμό, είναι πάρα πολύ χαμηλά η επισκεψιμότητα στην Ελλάδα. Και τώρα έρχεται η στιγμή που ο επαγγελματίας πρέπει να πληρώσει αυτούς που τον είχαν πιστώσει το καλοκαίρι για να δουλέψει, και έρχονται οι μέρες των πληρωμών. Έχουν προηγηθεί μισθοδοσίες, έχουν προηγηθεί τοπικά lockdown σε κάποιες περιοχές, μετά το μεγάλο lockdown το λυκό, που καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και πολλά τα βάρη που πρέπει να σηκώσει η μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό που ουσιαστικά σας φοβίζει είναι ένα κύμα στάσης πληρωμών από εδώ και πέρα. Και το λέω αυτό γιατί προς τα εκεί έχουν φτάσει οι επιχειρήσεις. Γιατί όπως το είπατε πολύ σωστά, ο τουρισμός δεν έφτασε. Ήταν πολλές οι ελπίδες, αλλά δεν έφτασε. Τι να φτάσει τώρα με την κατάσταση όπως καταγράφεται. Και το θέμα είναι πώς θα κλειδώσουν από εδώ και πέρα. Γιατί σίγουρα πολλές επιχειρήσεις δεν άνοιξαν, είναι και αυτή μια πραγματικότητα, και από εδώ και πέρα πολλές επιχειρήσεις θα κλείσουν. Και πολλές επιχειρήσεις ήλπιζαν ότι το καλοκαίρι θα δουλεύαν, γι' αυτό το κράτησαν με πολλές δυνάμεις, κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις. Τώρα λοιπόν που η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ χαμηλά, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτοί να βγάλουν το φθινόπωρο πρόσμαρα το χειμώνα. Mm-hmm. Και θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που λέγαμε όλοι, ότι το καλοκαίρι λέγαμε ότι θα έχουμε πολλά κλεισίματα και πολλά λουκέτα, τώρα θα αρχίσουν αυτά να επιβεβαιώνονται και τώρα θα φανούν και τυχόν απολύσεις στην αγορά. Ναι. Αυτό όμως ουσιαστικά θα περίμενε κανείς να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θα περίμενε κανείς να έχει υπάρξει μια ανάσα ρευστότητα, θα περίμενε κανείς να έχουν υπάρξει κάποια μέτρα συγκεκριμένης παρέμβασης, να το πω έτσι. Ισχύει κάτι τέτοιο τώρα? Κάποια μέτρα, όπως ξέρετε, έχουν πάρθει. Οπωσδήποτε ήταν κάποια ένεση αναζωογόνησης ρευστότητας, μικρών φοροαπαλλαγών, βοηθήματα σε ασφαλιστικές εισφορές. Τώρα βγήκε κάτι για τους αγρότες, για τα 1.500 ευρώ. Mm-hmm. Παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι η καθημερινότητα έχει αύξηση που αυξάνονται και όλα αυτά, ναι, μεν είναι κάποια ένεση ρευστότητας, δεν επαρκούν όμως ώστε να κρατήσουν ανθυρές και βιώσιμες επιχειρήσεις. Από σήμερα ανακοινώνονται και άλλα μέτρα ότι επρόκειται να λάβουν χώρα στον επιχειρηματικό κόσμο μας. Αλλά τη στιγμή που η επιχείρηση από μόνη της δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδά της και να αφήσει μια κερδοφορία, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι μέτρα που βοηθάνε. Δεν θεωρώ ότι το πρόβλημα λύνεται εύκολα. Δηλαδή, μια επιχείρηση η οποία πάει για κλείσιμο, είναι πολλά τα λεφτά που χρειάζεται για να ορθοποδήσει και το κυριότερο, να κρατήσει το προσωπικό της. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φαντάζομαι ότι εδώ πρέπει να υπάρξουν μια σειρά από προγράμματα στήριξης με μισθολογικό κόστος, επιδότησης, με όλα αυτά που καταναλώνουμε. Πάντα εμείς ο κόσμος, ο επιμελητηριακός και εμπορικός κόσμος, τα ζητάει αυτά, είτε από τις περιφέρειες, είτε από τα κέντρα λήψεων αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα είναι μια χώρα η Ελλάδα η οποία έρχεται από μνημονιακές εποχές, δεν μπορεί πλέον να δίνει μονίμως επιδοτήσεις και κάποια στιγμή θα πρέπει να σταθεί στα πόδια της. Mm-hmm. Ήρθε ο κορονοϊός και έχουμε αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Ναι, τι πρέπει να γίνει τώρα ως προτάσεις, γιατί το Επιμελητήριο Αρκαδίας καταθέτει διαρκώς προτάσεις σε όλα τα επίπεδα και μάλιστα έχει ανοίξει και το πλαίσιο της συζητήσεων και ενημέρωση. Μικρή παρένθεση να κάνω, γιατί πριν ακούσαμε και τον Περιφερειάρχη, υπάρχουν και προγράμματα που τρέχουν και πρέπει να τρέξουν και επιχειρήσεις, τουλάχιστον όσο υπάρχουν αυτές οι υψηλές επιδοτήσεις, το 70% και όλα τα υπόλοιπα, να τα εκμεταλλευτούν. Υπό την έννοια και το πρίσμα ότι δεν υπάρχουν και ένα σωρό περιορισμοί που πολλές φορές αφήνω απ' έξω. Καταρχάς, πρέπει επιτέλους το ένφια για τους επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους να σταματήσει να υφίσταται. Mm-hmm. Είναι ένα βασικό αίτημα και δικό μας και πολλών επιμελητηρίων της Ελλάδας. Το πρόγραμμα που προαναφέρεται είναι ένα πρόγραμμα που ανήκει στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020, το οποίο δίνει επιδότηση 70% σε επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο επιχειρηματίας καλείται να βάλει τα 3/10 της όλης επένδυσης. Κυρίως στηρίζει καινοτομία, λογισμικά προγράμματα, και hardware και software, κάτι που χρειάζεται πλέον μια επιχείρηση για να εξυγχρονιστεί. Όλα αυτά είναι προσπάθειες που γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο για να μπορούν κάποιες επιχειρήσεις, έχοντας τα εχέγγυα να εισαχθούν στο πρόγραμμα αυτό και να κάνουν ένα φάκελο, να μπορέσουν να ανανεωθούν
με τα νέα δεδομένα που ζητάει ο ευρωπαϊκός επιχειρηματικός κόσμος. Ένα από τα άλλα τα αιτήματά μας που πρέπει να κάνουμε είναι επιτέλους να δούμε χειροπιαστά τη μείωση της φορολογίας. Ναι, ακούμε. Είναι βασικό. Ακούμε, είναι, πολλά, ακούμε πολλά. Πρέπει και εμείς να πιέσουμε να το δούμε χειροπιαστά. Προς ποια κατεύθυνση, τώρα σας ρωτάω, τη μείωση της φορολογίας. Γιατί είτε παρεμβάσεις γίνονται ορισμένες φορές που έχουν να κάνουν με την εστίαση και έχουμε αυτό το ανεβοκατεβάσμα του δίκτυου του ΦΠΑ, είτε παρεμβάσεις έχουν να κάνουν ορισμένες φορές με μικρές ανάσες από τη φάνηκε λόγω κορονοϊού. Αυτό είναι πάγιο αίτημα πολλών για το ΦΠΑ στην εστίαση, ειδικά σε προϊόντα όπως είναι ας πούμε, και το κρασί που από το χώρο αυτό προέρχομαι. Να, αν μη τι άλλο, είναι ας πούμε, τραγελαφικό να έχουμε ένα τοπικό προϊόν που πίσω από ένα μπουκάλι κρασί κρύβεται πάρα πολύ με μια αλυσίδα επαγγελμάτων μέχρι να το εμφιαλώσουμε, να έχει ένα ΦΠΑ 24%. Συν τη άλλη, πρέπει να δοθούν κίνητρα ώστε οι θέσεις εργασίας να παραμείνουν στον αριθμό που έχουν ανά επιχείρηση και να δοθούν παραπάνω κίνητρα επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών ώστε οι επιχειρηματίες να μπορούν να προσλάβουν νέο κόσμο για να μην έχουμε μείωση θέσεων εργασίας. Υπάρχει μια σημαντική κάλυψη του μισθολογικού κόστους, φαντάζομαι. Καταλαβαίνετε ότι αν ένας επιχειρηματίας θέλει να κάνει μια αύξηση σε έναν υπάλληλό του, πρέπει να αυξήσει και την ασφαλιστική εισφορά. Χωρίς η πολιτεία να του παρέχει κάτι παραπάνω το ασφαλιζόμενο. Αυτά λοιπόν. Όταν παραλύζεται η αύξηση μισθού με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, δημιουργούν θηλιά στον επιχειρηματία. Θέλει να δώσει αύξηση, αλλά δεν μπορεί, γιατί πρέπει να δώσει και αύξηση στις εισφορές ασφαλιστικές. Εκεί λοιπόν εμείς ζητάμε να επιδοτηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, ώστε ο επιχειρηματίας, όταν έχει ανάγκη, να μπορεί χωρίς πρόβλημα να προσλάβει κόσμο. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά πρέπει να τρέξουν τώρα. Και το λέω το τώρα, παρότι δεν έτρεξαν το καλοκαίρι, γιατί αν θα πάμε έτσι σε ένα φθινόπωρο. Το βλέπουμε και επιδημιολογικά ότι δεν είναι και οι καλύτερες συνθήκες και έχουμε τοπικά lockdown. Ενδεχόμενα έχουμε και κλείσιμο και επιχειρήσεων. Βλέπουμε τους περιορισμούς που υπάρχουν στις όποιες τοπικές αναφορές που βλέπουμε σε επιδημιολογικά φορτισμένες περιοχές. Ίσως επηρεαστεί ακόμα περισσότερο η επιχειρηματικότητα. Είναι αυτονόητο και την κουβέντα την ξεκινήσαμε και είπαμε τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα της κρίσης που προέκυψε από τον κορονοϊό, κυρίως στην Ελλάδα, που είναι μια χώρα που ένα μεγάλο κομμάτι της έχει να κάνει με τον τουρισμό. Τώρα λοιπόν πρέπει να πληρώσει το μάρμαρο ο επιχειρηματίας με προβλήματα με τουρισμό σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Με οφειλές που έρχονται από τα προηγούμενα χρόνια. Που όλοι ήλπιζαν το καλοκαίρι να το γυρίσουν το έργο, να το πω απλά. Δυστυχώς δεν τους βγήκε αυτό το πλάνο. Άρα τώρα οι πιέσεις στη μικρομεσαία και όχι μόνο επιχείρηση είναι τέτοιες που αν μη τι άλλο η ελπίδα για τον επιχειρηματία είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Προσωπικά φοβάμαι πάρα πολύ για το μέλλον των επιχειρήσεων και με τα δάνεια που δόθηκαν. Για θα ήθελα και το κομμάτι αυτό το συζητήσουμε. Τα δάνεια δόθηκαν σε επιχειρήσεις οι οποίες, καταλαβαίνετε, είχαν τα εχέγγυα για να πάρουν τα δάνεια. Και ως συνήθως αυτές οι επιχειρήσεις είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις ή οι μικρομεσαίες? Όχι απαραίτητα. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι καθαρές. Είναι επιχειρήσεις που, που δεν φέρουν βάρη. Είτε είναι μεγάλες, ελάχιστες αυτές. Δεν έχει σημασία αυτές που είναι. Μεταξύ αυτών υπήρξε ένα διαφορετικό επιτόκιο αναλόγως ο καθένας τι κερδοφορία μπορεί να είχε. Εν τέλει όμως. Έχοντας επιχειρήσεις οι οποίες μέσα στο πρόβλημα του κορονοϊού πήραν κάποια δάνεια, έχουμε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες με ένα πρόβλημα που είχαν δεν πήραν δάνεια. Αυτό ίσως δημιουργήσει ένα χάσμα μεταξύ των καλών και των λιγότερο καλών, θα το πω εγώ. Πολύ από κόκκινων και πράσινων, των καλών και των λιγότερων κακών. Πρέπει και αυτοί όμως που έχουν ένα πρόβλημα και για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στη λίστα με αυτούς που πήραν το δάνειο. Πρέπει και αυτοί να βοηθούν. Γιατί μην ξεχνάμε, κύριε Κανελόπουλε, ότι μπορεί μια εταιρεία να έχει ένα πρόβλημα που να φαίνεται στο βιογραφικό τους, στο τραπεζικό σύστημα. Από την άλλη, η εταιρεία αυτή συνεχίζει και επιχειρεί, έχει κόσμο, πληρώνει και πληρώνεται και προσπαθεί να ρυθμίσει. Αν και τώρα δεν βοηθηθεί, όλοι έχουν να χάσουν. Πρέπει να κοιτάξουμε και αυτή τη μερίδα των επιχειρηματιών. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχει αντιληφθεί αυτό η ελληνική πολιτεία. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα εμείς να λέμε πράγματα τα οποία ευχόμαστε να τα ακούσουν και να βοηθήσουν και αυτούς οι οποίοι άντεξαν μνημόνια με μεγαλύτερες πληγές από κάποιους άλλους. Πρέπει και αυτοί να βοηθηθούν, γιατί και αυτοί συντελούν ώστε η ανεργία να είναι λιγότερη και αυτοί έχουν οικογένειες που συντηρούν και αυτοί έχουν υπαλλήλους και αυτοί πληρώνουν ενίκεια. Πρέπει και αυτούς να μην τους πετάξουμε. Γιατί πολλές φορές οι υγιείς επιχειρήσεις έχουν πελάτες οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Παρά τα αυτά όμως αυτοί πληρώνουν. Είπα τον νωρίτερα λίγο για το κρασί. Θέλω λίγο να το θίξουμε, γιατί είναι μια. Βεβαίως. Και με τη θεσμική σας ιδιότητα, γιατί είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά και περίοδος για την οποία.
Πώς κύλησε όλη αυτή έτσι, η σεζόν και τι αναμένεται από εδώ και πέρα? Η σεζόν απλά κύλησε. Να. Η σεζόν απλά κύλησε. Το αν κύλησε καλά ή όχι, κύλησε. Κύλησε με μία πτώση αρκετά μεγάλη. Έρχεται ένας χειμώνας αβεβαιότητας και κυρίως έρχεται μία άνοιξη με μεγάλη αβεβαιότητα. Έγινε η απόσταξη που ήταν ένα πολύ θετικό μέτρο. Και θέλω να επισημάνω, δεν ήταν μόνο για τους συνοπιούς. Μην εκλειφθεί ότι αυτό βέβαια μόνο τους συνοπιούς. Ναι, μεν οι συνοπιοί γλίτωσαν κάποια από τα χρήματα που θα πέταγαν γιατί το κρατήσαμε αδιάθετο και ίσως χαλούσε. Όμως με το μέτρο αυτό κάποιες δεξαμενές άδειασαν. Άρα οι συνοπιοί θα αγοράσουν κάποια σταφύλια και κάποια παραγωγή θα πουλήσουν. Θεωρώ ότι οι ποσότητες των σταφυλιών οι οποίες επρόκειτο να αγοραστούν στον τρίγο που σε κάποιες φορές ξεκίνησε θα είναι λίγο μικρότερες από τις περσινές γιατί συνεχίζει και επικρατεί η αβεβαιότητα στον χώρο τον εινοποιητικό. Σας βλέπω λίγο πάντως απεσιόδοξο γενικά αν θα πιάσω είτε τον αγροτικό τομέα είτε την επιχειρηματικότητα. Εγώ, ξέρετε, σαν χαρακτήρας είμαι πολύ αισιόδοξος και μου έχει βγει σε καλό και μέσα στην κρίση προσπάθησα να επεκταθώ και σε έναν βαθμό ας πούμε θα έλεγα ότι κατάφερα τουλάχιστον να μην πάθω ζημιά. Δεν θα πω ότι πέτυχα, κατάφερα να μην πάθω ζημιά. Βλέπω όμως ότι υπάρχει αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα είναι κάτι το οποίο στοιχίζει καθημερινά. Στοιχίζει γιατί δεν μπορείς να κάνεις ένα business plan. Έστω πρόχειρο στο μυαλό σου, έστω πρόχειρο. Και μιας και μιλάμε για το κρασί, που είναι ένα προϊόν το οποίο είναι εθνικό προϊόν, προφανώς. Από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο παράγουμε κρασί, πρέπει να στηριχτεί γιατί πίσω από το κρασί είναι πολλά τα επαγγέλματα που δουλεύουν για να μπει ένα κιλό κρασί, ένα λίτρο, είτε σε ασκό, είτε χύμα, είτε σε φιάλι. Αυτό όμως, για να μην θεωρηθεί ότι μιλάμε μόνο για τους αμπελουργούς και τους συνοποιούς, μπορεί να παραλληλιστεί και με άλλα τοπικά προϊόντα που βγάζει η Ελλάδα. Που πλήγονται. Μην ξεχνάτε εδώ στη Μεσσηνία, πριν κάποιους μήνες, είχατε τεράστιο πρόβλημα με την πατάτα. Και η Ηλία είχε πρόβλημα. Τώρα το πρόβλημα είναι στην Αρκαδία, στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα. Και στον Ευροκόπη, που οι πατάτες έχουν 23-24 λεπτά, τιμολογούνται τόσο. Να. Θα πληρωθούν τόσο στην πορεία. Γιατί, μιας και μιλάμε για επιχειρηματικότητα, ξέρουμε ότι πολλές φορές, δυστυχώς, επικρατεί η νοοτροπία από κάποιους χονδρεμπόρους που αγοράζουν λαχανικά ότι το κέρδος του παραγωγού είναι αυτό που δεν χάνει. Δηλαδή, ο παραγωγός να είναι καταδικασμένος να παράγει για να φάμε εμείς, αρκεί να μην χάσει. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να σταματήσει για να σταματήσει και το χάσμα μεταξύ Ευρωπαίου και Έλληνα παραγωγού. Εδώ χρειάζεται και η εθνική παρέμβαση και η εθνική πολιτική, την οποία δεν έχουμε δει. Δυστυχώς αυτή, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κλείνοντας, περιμένουμε πώς και πώς θα λέει κανείς τις ανακοινώσεις και του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Φαντάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθείτε. Με προλάβατε, γιατί πριν λέγαμε για νέα μέτρα. Περιμένουμε όλη την ΔΕΘ να δούμε ο Πρωθυπουργός τι μέτρα θα ανακοινώσει. Ήδη από σήμερα ο κύριος Σταϊκούρας έδωσε ένα στίγμα για κάποια βοήθεια με 40% μείωση του ενοικίου. Όλα αυτά λοιπόν θα τα αθροίσουν και περιμένουμε τη ΔΕΘ ώστε μετά τα μέτρα αυτά να δούμε και εμείς σε ποιο βαθμό εκπληρώνονται οι επιθυμίες μας και πού θα κάνουμε παρεμβάσεις. Έχουμε δει περιφέρειες πάντως να δίνουν χρήματα σε επιχειρήσεις, είτε μέσω προγραμμάτων είτε απευθείας. Το είδαμε αυτό έτσι και στην περιφέρεια Μακεδονίας, ναι, ο κύριος Τζικώστας. Εδώ υπάρχει έτσι μια συζήτηση. Θεωρώ ότι ο κύριος Τζικώστας, μιας και είναι ένας, μιας και είναι και νέος στην ηλικία, ας πούμε είμαστε και μαζί φαντάζομαι με τον κύριο Τζικώστα στην Τρίπολη της ευκαιρίας, είναι ένας νέος άνθρωπος έμπειρος στην πολιτική παρατάφτα, που ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε αυτό που σήμερα ανακοινώθηκε. Και προσωπικά με πολύ μεγάλη χαρά το άκουσα, γιατί βοηθά την επιχειρηματικότητα. Θεωρώ ότι μια σκηνή ο μπροστάρης να ακολουθήσουν και άλλες περιφέρειες της Ελλάδος ώστε να στηριχθεί αναλόγως η επιχειρηματικότητα. Θα το συζητήσετε αυτό και με τον Περιφερειάρχη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Καλή δύναμη και καλή υπομονή για καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους και υπομονή σε όλους. Να είστε καλά.